ένα μεγάλο καλωσόρισμα, ένα πολύ μεγάλο καλωσόρισμα και μια μεγάλη αγκαλιά από το Δήμο μας. Θεωρώ ότι είναι τεράστια τιμή για το Δήμο Πολιτισμό μας να εμποδίσουμε για αυτή τη συνεχόμενη χρονιά για τόσο σημαντική διοργάνωση, όπως είναι και ο Αντώνης. Προσφέρει τα πάντα παντού. Πολιτισμός, αθλητισμός, ανάπτυξη, τουρισμός, κουλτούρα. Όσο μπορούμε, θα είμαστε πολύ κοντά σε αυτή την προσπάθεια και είναι και μεγάλη χαρά και περισσότερο χρέο από τις άλλες τις χρονιές που η ομάδα του Δήμου Πολιτισμού κατάφερε με τις μεγάλες προσπάθειες του Δήμου να μην προλαβαίνει την Ελλάδα. Κάτι το οποίο ήταν πραγματικά μεγάλη έκπληξη και δεν το περιμέναμε. Θέλουμε να περάσετε καλά. Θέλουμε να μας δώσετε τα φόρτα σας, να πάρουμε λίγο από την αγάπη για το άθλημα. Και πραγματικά όλο το έχει πολύ πολύ μεγάλη ανάγκη ο τόπος. Να σας καλωσορίσω, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Και πάνω απ' όλα να πω και κάτι άλλο, ότι όλες αυτές τις προσπάθειες, όλες αυτές τις επιτυχίες, θέλω κάποιους ανθρώπους να μοχθούν και να παλεύουν. Ένας τέτοιος άνθρωπος που συγκαλέσει ο Πέτρος είναι ένα πολύ ιστορικό κόκκιμα, γιατί περνήκα για τον Πέτρο. Μπορεί κάποια άτομα που πέρα από τα λόγια να περνάνε και σε έργα ή όχι να γίνεται πολύ δύσκολο. Σας εύχομαι να περάσετε καλά, να περάσουμε κάποιες μέρες πάρα πολύ όμορφες και όλα είναι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκίνησε με πολύ μεγάλη επιτυχία το τρίτο τουρνουά, το παγκόσμιο τουρνουά Σκακιού. Το υποδεχόμαστε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ όμορφο για το μέλλον μας. Κάτι έχει να κάνει με πολιτισμό, αθλητισμό, κουλτούρα, πράγματα τα οποία λείπουν πάρα πολύ από την κοινωνία μας και σίγουρα πρέπει να βοηθήσουμε πάνω στο κομμάτι αυτό. Οι συμμετοχές φέτος ήταν πραγματικά πάρα από κάθε αναμενόμενο με τη βοήθεια του κύριου Μπέλου. Όχι μόνο με τη βοήθεια, είναι ο άνθρωπος ο οποίος στήριξε όλη την προσπάθεια να αποδείξει τα παιδιά σε αυτήν. Έχει γίνει μια πάρα πολύ πετυχημένη εκδήλωση. Είναι ακόμα μεγαλύτερη χαρά μας γιατί φέτος πρώτη φορά υποδεχόμαστε το τμήμα αυτό, όντας η ομάδα του Δήμου Πολιτισμού πρωταθλήτρια Ελλάδος. Και αυτό είναι ένα τεράστιο επίτευγμα, γι' αυτό χάρη στη βοήθεια του κ. Μπέλου. Θεωρώ ότι ο κόσμος πρέπει να το αγαπήσει και πρέπει να σταθεί κοντά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια προσωπική δική μου πικρία, γιατί δεν έχουν καταλάβει εδώ ακριβώς το τι συμβαίνει. Αν καταλάβαιναν όλοι τι συμβαίνει και τι αναπτυξιακό, τι τουριστικό, τι πολιτιστικό εργαλείο είναι αυτό το τουρνουά, ο κόσμος θα ήταν πολύ πολύ πιο κοντά. Δεν πειράζει όμως, σιγά σιγά πιστεύω μερικά πράγματα θα γίνουν πιο κατανοητά. Κάποιοι άνθρωποι θα καταλάβουν τι συμβαίνει και κάποιοι άνθρωποι θα δώσουν σε μερικά πράγματα την αξία του στους ανάλογους. Παρόλο που το έχουν καταλάβει σε πολύ λιγότερο ποσοστό του παραλογή. Φέτος έκανα πάρα πολλές εκδηλώσεις στο Βαχάρι και στο Δημοκρατικό Καρτονικά, οι οποίες πραγματικά λένε στον τόπο. Σε τουρνουά ποδοσφαίρου, η παραλία Δημοκρατία με το Ελληνικό Ταμείο, πολλές Αμερικάνες πράγματα σημαντικά και να βαθμίστηκε. Πρέπει όμως να το πάλι να οριμάσουμε και να καταλαβαίνουμε και να καταλάβουμε ότι μερικά πράγματα δεν είναι άλλοι αντιστοίχοι. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον Δήμαρχο για τα καλά του λόγια. Προηγούμενα τον ευχαριστώ γιατί από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε την προσπάθεια της Γεωργικής Ακαδημίας ήταν κοντά μας. Σε όποια διοργάνωση κάναμε ήταν παρόν. Μας έχει παραχωρήσει η αίθουσα και στεγάζεται ο Σύλλογος. Και μην ξεχνάμε ότι μέσα σε δύο χρόνια περισσότερα από 40 παιδιά από την περιοχή εκπαιδεύονται και αυτά όλα σήμερα τα βλέπουμε να αγωνίζονται μέσα ισάξια με άλλα παιδιά της υπόλοιπης Ελλάδος. Στην τελετή έναρξης εκπροσωπήθηκε ο Δήμος Μπελουχόφας και ο κ. Μαγεριάννα, από την κυρία Τζαναβάρα και από τον κ. Τρογκάνη. Εγώ θέλω να σταθώ σε αυτά που ακούστηκαν προηγούμενα ότι ευτυχώς τουλάχιστον που η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια ατομική αυτοδιοίκηση έχει αντιληφθεί το μέγεθος της διοργάνωσης και φέτος το στήριξε και ουσιαστικά και οικονομικά και αυτό μας δίνει και εμάς κουράγιο να μπορούμε να συζητάμε ότι θα το συνεχίσουμε και να το αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο. Αυτό γίνεται με ελβετικό σύστημα 9 γύρων. Θα ολοκληρωθεί την επόμενη Κυριακή στις 25 του μηνός με πρωινό γύρο και η τελετή λήξης θα γίνει στις 3 ώρα το μεσημέρι. Όσοι θέλουν να έρθουν να το παρακολουθήσουν, η είσοδος είναι ελεύθερη και θα μπορούν να έρθουν. Ο δεύτερος γύρος θα γίνει Δευτέρα πρωί στις 10 η ώρα και ο τρίτος Δευτέρα απόγευμα στις 6. Ακολουθεί απόγευμα της Τρίτης, απόγευμα της Τετάρτης, απόγευμα της Πέμπτης, της Παρασκευής, πρωί του Σαββάτου και πρωί της Κυριακής, όπως σας είπα προηγούμενα, με την τελετή λήξης στις 3 η ώρα το μεσημέρι.